Γεια σας μάγκες, είσαι ο Ρόγκο εδώ. Σήμερα θα θυμηθούμε το Stunt Car Racer. Ένα παιχνιδάκι που μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όχι τόσο για τα γραφικά του, όσο για την κίνηση που είχε και για την αίσθηση που έδινε ότι είναι εξομοιωτής αυτοκινήτου. Μ' άρεσε γιατί έβλεπες από μέσα. Ένα παιχνίδι με ακροβατικά, με δύσκολες πίστες, με στροφές, που στο Commodore το είχα λιώσει. Στις άλλες εκδόσεις δεν είχα την ευκαιρία να το παίξω πιτσιρικάς, αλλά θα το παίξω τώρα. Ξεκινάμε με τη σπεκτρουμάρα. Πάμε. Η έκδοση αυτή είναι 128. Δεν ξέρω τι διάφορες έχει με τη 48. Δεν νομίζω να έχει και τίποτα σημαντικό εκτός από τον ήχο και εκτός δηλαδή από τα φορτώματα. Τα φορτώματα και τον ήχο. Γιατί το φόρτωσε μονομιάς. Για να δούμε. Μουσική δεν έχει. Αλλά νομίζω σε κανένα δεν είχε μουσική ποτέ αυτό το παιχνίδι. Το turbo είναι το Fire. Δεν έχει ταχύτητες, είναι αυτόματο. Καλούλα η κίνηση, καλούλα. Εδώ όπως παρατηρήσατε, όπως το θυμάται, κάθε φορά που κάνεις ένα άλμα ή κάτι, αρχίζει και ραγίζει το roll bar επάνω. Να το. Εντάξει, τα γραφικά και βλέπονται. Από ό,τι θυμάμαι, στον Commodore είναι καλύτερα. Έτσι έχω μια εντύπωση. Για τον Amstrad δεν ξέρω καθόλου. Έχω και την έκδοση την 128, όπως και εδώ, του Amstrad. Και φυσικά την 64 στον 64, γιατί δεν υπάρχει και άλλη. Το 128 δεν είχε καμιά σχέση με παιχνίδια. Είχε δικά του 2-3, ξέρω εγώ. Αλλά ό,τι Commodore και να είχε, 64 ή 128, 64 έπαιζες πάντα. Είχα τον 128D πιτσιρικάς. Έδωσα τον 64 μαζί με τον αδερφό μου και πήραμε τον 128D γιατί είχε τον ενσωματωμένο το disk drive. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και πολύ γρηγορότερο από τα 1541. Δυστυχώς αυτό το μηχάνημα, όπως έχω ξαναπεί, το έδωσα. Νομίζω για να
για να πάρω την 600. Έδωσα και τον Amstrad και αυτό για να πάρω την 600 καινούρια όταν πρωτοβγήκε. Κοντά στα Χριστούγεννα του 92 πρέπει να γίνει αυτό. Ωραίο παιχνιδάκι. Και από ό,τι φαίνεται θα κερδίσω κιόλας. Αν δεν διαλυθεί το αμάξι. Το τούρμπο δεν ξέρω, δεν ξαναμαζεύει τούρμπο. Το σπατάλησα όλο, δεν ξαναμαζεύει, ε. Οπ, παραλίγο, να φύγω από κάτω. Νικήσαμε. Πάμε λίγο στην Αμστραντάρα να δούμε και τις Αμστραντάρας στην έκδοση για 128. Και τα λέμε. Να και η Αμστραντάρα. Μου φαίνεται από την εισαγωγική οθόνη ότι έχουμε άλλο ένα port από Spectrum σε Amstrad. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι φαίνεται να είναι. Για να δούμε, είναι από τα πετυχημένα πόρτ. Μάλιστα. Έχει λίγο πιο ωραία χρώματα σε σχέση με το Spectrum. Πώς κάνει drop τώρα εδώ. Πάλι δεν έχουμε μουσική. Νομίζω ότι ούτε στο Commodore έχει μουσική. Από ταχύτητα ίδια με το Spectrum φαίνεται. Συνήθως τα port από Spectrum στον Amstrad είναι πιο αργά. Αλλά εδώ φαίνεται να είναι εξίσου γρήγορο. Η τροχή δεν φαίνεται να στρίβουν όπως και στο Spectrum. Την ώρα που κόβεις το τιμόνι δεν φαίνεται να κόβουν η τροχή. Μάλιστα, ωραίο είναι και στο Amstrad. Όχι, όχι, όχι έξω, όχι έξω. Όχι έξω ρε γαμώτο. Μας πέρασε.
Φαντάζομαι ότι η έκδοση για το 464 δεν θα είναι και πολύ διαφορετική. Ποτέ ότι αυτή είναι η πιο εξελιγμένη. Μάλιστα. Πάει τα μάτια. Το σπαστά μάξι ρε σηκώ, ισορόκου. Ρε γάμο το. Τα μάξι ρε. Ω, παραλίγο, γάμο το. Του χάλας τα μάξι ρε. Όχι, όχι έξω, όχι έξω. Μάλιστα. Καλό. Καλό και στον Άμστραντ. Πάμε να δούμε και στον Κόμοντορ πώς είναι. Και επιστρέφουμε αμέσως. Να είμαστε με την Κομοντοράρα. Για να δούμε λοιπόν. Αργή. Έλα, πάμε, πάμε. Από ό,τι φαίνεται... Από ό,τι φαίνεται, καλά θυμόμουνα. Τι θα με ρίξει, από κάτω θα με ρίξει, άιντε. Από ό,τι φαίνεται έχει λίγο πιο καλά σχέδια στο αμάξι και η τροχή φαίνεται ότι πάλι δεν στρίβουνε και εδώ, αλλά φαίνεται ότι περιστρέφονται τουλάχιστον λίγο πιο... Όχι, όχι, σώθηκα, όχι, όχι ρε γάμο το. Έχει λίγο πιο καλό ήχο. Είναι λίγο πιο γρήγορο, ελάχιστα. Χωρίς να σημαίνει ότι και στο Άμστραντ ή στο Σπεκτρουμάκι ήταν αργό. Αργό δεν ήταν. Απλώς είναι λίγο πιο γρήγορο εδώ. Όχι ρε γάμο το. Άντε. Η ανάλυση λίγο πιο χοντροκομμένη μου φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω, θα μας πούν τα παιδιά που ξέρουν καλύτερα. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο χοντροκομμένη σε σχέση με τα άλλα δύο. Αλλά σαν σχέδια και σαν τέτοια είναι λίγο καλύτερα. Ακόμα και αυτό το roll bar εδώ πέρα δεν κάνει μόνο ράγισμα, φεύγουν και κομμάτια. Θα δείτε μετά που θα ξανασκάσω πάλι κάτω ότι θα φύγει κι άλλο κομμάτι εκεί δεξιά πάνω. Το θυμάμαι αυτό, φεύγει και κάνει και ένα θόρυβο περίεργο.
Ωραίο. Ωραίο. Πάει τα αμάξι. Σιδεροφάγος ο Ισορόκου, ε. Τα έχει διαλύσει όλα. Όχι έξω πάλι. Όχι ρε γάμο. Πάει τα αμάξι. Κι όμως ο Spectrum τα πήγα πολύ καλά. Άνετα κέρδισα. Στον Amstrad και στον Commodore τίποτα. Ακόμα και τα χρωματάκια του Commodore καλούτσικα είναι. Χάσαμαν. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Ήθελα να πω ότι όπως θα ξέρατε εχθές είχαμε και το θάνατο του Σερ Σίνκλερ, του ανθρώπου που δεν ήταν ένας απλός επιχειρηματίας που έφτιαξε μια εταιρεία και παρήγαγε 5-10 κομπιούτερ όπως οι άλλοι. Θα μείνει στην ιστορία γιατί είναι ο πρώτος που σκέφτηκε να φτιάξει ένα πολύ φθηνό μηχάνημα για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στους υπολογιστές και τα παιδιά των φτωχών οικογενειών, έτσι, της Αγγλίας και κατ' επέκταση όλης της Ευρώπης. Το μηχανηματάκι, το Spectrum 48, το πρώτο έγχρωμο μηχανηματάκι που έβγαλε στα 48, με τα 48K μνήμης, κόστιζε μόλις 175 λίρες το 1982 που το έβγαλε στην αγορά. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή που έδωσε τους υπολογιστές στις λαϊκές οικογένειες και γι' αυτό θα μείνει στην ιστορία. Σίγουρα οι οκταμπιτάδες και ιδιαίτερα οι συγκλεράδες θα είναι κάπως λυπημένοι για το γεγονός, αλλά έφυγε, θα έλεγα, πλήρης ημερών και θα μείνει το έργο του. Και όσο ζει η δικιά μας γενιά, σίγουρα θα το ξέρουν και θα το θυμούνται. Για τις επόμενες δεν ξέρω. Αυτά είχα να σας πω. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.